Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα everyday μακιγιάζ από τα χέρια της Φλωρεντίας στο πρόσωπο της Κωνσταντίας Κρυμπριάδου, Παύλα Κωνσταντίνη. Λοιπόν, μας εξηγείς τώρα λίγο. Βεβαίως. Πριν οτιδήποτε θα βάλουμε πάνω στο πρόσωπο, πριν να βάλουμε δηλαδή το make-up μας, είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε μία βάση. Επειδή το πρωί συνήθως δεν προλαβαίνουμε και τρέχουμε, μπορεί να είναι η κρέμα μας, η αντιλιακή μας. Πρέπει όμως κάτι να μπαίνει. Ιδάλλως στο μακιγιάζ έχουν ειδικές βάσεις, αλλά είναι καθαρά για να κρατήσουν το μακιγιάζ μας πολλές ώρες. Δηλαδή δεν θα αντικαταστήσουν τις κρέμες ημέρες. Okay. Οπότε η κάθε κοπέλα μπορεί να κάνει την επιλογή της. Okay. Ωραία. Mm-hmm. Εφόσον βάλουμε. Άρα τώρα βάλουμε τη βάση. Βάλουμε τη βάση, η οποία μπορεί να μπει με τα χέρια μας, με το σφουγγαράκι μας. Ο τρόπος μας δεν αλλάζει. Κάθε μία μπορεί να κάνει ό,τι την βολεύει και ό,τι νιώθει ότι το κάνει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Ωραία. Yeah. Τώρα θα περάσω στα γρήγορα το make-up μου, το οποίο και πάλι μπορεί μια κοπέλα να το περάσει με τα χέρια της, αναλόγως και τι είδος make-up είναι, μπορεί να το περάσει με το σφουγγαράκι ή μπορεί να το περάσει και με το πινέλο. Με το πινέλο πλανίζει ότι είναι πιο γρήγορα. Έχει καλύτερο αποτέλεσμα το πινέλο από άλλα εργαλεία? Όχι, απλά είναι πιο γρήγορο, ναι, και πάλι εξαρτάται πάντα από τη βολή την κάθε κοπέλα, αλλά και από το δέρμα της κάθε κοπέλας, έτσι. Mm-hmm. Απλά το σημαντικό είναι να προσέχουμε να δώσουμε σε ολόκληρο το πρόσωπο την ίδια απόχρωση. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να μην βάλουμε λιγότερη ποσότητα αλλού και αλλού περισσότερη. Και να καλύψουμε όλες τις περιοχές και τα μάτια, γιατί οι πλήστες φοβούνται να βάλουν make-up στα μάτια. Mm-hmm. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν κρατήσουν κιόλας οι σκιές μας ή τα μολύβια μας αρκετές ώρες. Ωραία. Άρα ένα πάρα πολύ καθαρό πινέλο, καταρχήν. Mm-hmm. Για να φαντάζομαι μη φεύγουν οι τρίχες. Ναι, έχουμε ειδικά πινέλα. Να ξεκινήσει από μια πολύ σωστή βάση. Ωραία, πρέπει να είναι πινέλα τα οποία η τρίχα είναι καλή σε περίοδο, να μην φέρνει. Έτσι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά προϊόντα εννοείται στην αγορά. Mm-hmm. Πάντα σβήνουμε λίγο μέχρι και το λαιμόν, γιατί πάντα ο λαιμός μας είναι έναν τόνο πιο ανοιχτό. Πιο ανοιχτόχρωμος τέλος πάντων από ότι το υπόλοιπο μας πρόσωπο ή σώμα. Και το σβήνουμε έτσι κάπως ομαλά, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο πρόσωπο και στο υπόλοιπο, ας πούμε, κομμάτι από κάτω στο λαιμό. Μπράβο. Ωραία. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να θέλετε λίγο να σταθεροποιήσουμε και με το σφουγγαράκι μας, δηλαδή τις περιοχές που είναι κοντά στο μάτι και θέλουμε. Πρέπει δηλαδή να μπούμε μέχρι κοντά και τις βλεφαρίδες. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και πολύ σημαντικό από την άποψη ότι, διόρθωσε να κάνω λάθος βέβαια, από την άποψη ότι όταν έχουμε ξυπνήσει πριν από λίγη ώρα, mm-hmm. τα μάτια είναι ακόμα σχετικά... Είναι κόκκινα, φουσκωμένα. Ακριβώς, από τον κύκλο. Τώρα, εννοείται ότι κάποια κοπέλα που έχει μαύρο κύκλο, ίσως θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή, mm-hmm. Όπως είπαμε, έχουμε ειδικά προϊόντα για να εξουδετερώνουμε το μαύρο κύκλο. Ωραία. Δεν βάζουμε αυτό το μόνο που θέλω να πω και είναι κανόνας, δεν βάζουμε οτιδήποτε λευκό πάνω στο μαύρο κύκλο. Βγαίνει γκρίζο. Μάλιστα. Όταν αγοράζουν κάτι, θέλουν είτε σεμβές χρώμα ή κάτι που να έχει μέσα λίγο όμως το καλή. Για να εξαφανίζουμε το χρώμα του μαύρου τύπου, έτσι. Αυτό ή οποιαδήποτε απόχρωση δέρματος και αν. Σε οποιαδήποτε απόχρωση δέρματος. Okay. Γιατί το προϊόν δεν είναι συγκεκριμένα στο χρώμα που θέλουμε να καλύψουμε. Ωραία. 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 Τώρα, αν μια κυρία θέλει να δώσει να κάνει κάποια σημεία φωτισμού στο πρόσωπο, νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, mm-hmm. γιατί αυτό είναι προαιρετικό. Πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή να δώσουμε λίγο φως σε κάποια σημεία. Αυτό φάνηκε αμέσως τώρα με τον μπουτόν που βγήκες στο μάτι της Κωνσταντίνας. Απλά, ο λόγος που λέω ότι θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω γιατί πρέπει να το δουλέψουμε ομοιόμορφα στο δέρμα. Έτσι ώστε να μην φαίνεται σαν να βάλαμε δύο ζευγάρια γυαλιά άσπρα, ναι. Έτσι. Ναι. Να μην αφήσει σημάδι δηλαδή έξτρα γύρω από τα μπάτια. Τώρα, μια κοπέλα έχει πολύ φουσκωμένα μάτια ή πάρα πολλά έντονες ρητίδες. Απλά προσέχει το προϊόν που θα χρησιμοποιήσει να είναι για η υφή του τέλος πάντων να είναι πάρα πολύ. Να μην είναι κάτι παχύρευστο τέλος πάντων. Mm-hmm. Έτσι, για να μην μας πάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι ένα μάθημα από μόνο του. Τα σημεία φωτισμού, τι πρέπει να σκουρίνουμε, τι πρέπει να ανοίγουμε. Απλά τώρα δείχνουμε τα απαραίτητα. Τα βασικά. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Και αμέσως πάμε. Να πουδράρουμε. Να βάλουμε τη πούδρα μας. Τώρα, πάρα πολύ σημαντικό,
Οι πούδρες υπάρχουν είτε loose, δηλαδή ελεύθερης μορφής όπως βάζουμε τώρα εμείς, είτε σε compact. Πρέπει να είναι η σωστή απόχρωση και πάλι. Αν όμως μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτούς τους φωτισμούς και τα λοιπά, προτιμούμε η πούδρα μας να είναι χωρίς χρώμα. Και να είναι πάρα πολλά λεπτή. Οι κοπέλες τώρα που έχουν πιο ξηρές επιδερμίδες, την πούδρα μπορούν να τη βάζουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ένα πέρασμα με το πινέλο. Οι κοπέλες που είναι πιο λιπαρές, έτσι ώστε να έχει πιο μεγάλη διάρκεια το μακιγιάζ τους, γιατί η πούδρα αυτόν κάνει, βοηθά στο να κρατούμε το μακιγιάζ μας πιο πολλές ώρες, μπορεί να το βάλουν με το σφουγγαράκι ή με το πομπό, απλά σε πιο πολύ ποσότητα. Ωραία, έτσι ώστε να τραβήσει τη λιπαρότητα και διώχνουμε το περίπτωμα μετά. Παρατηρώ όση ώρα βάφει στην Κωνσταντία ότι το make-up, το σημείο φωτισμού και η πούδρα δεν έχει μεγάλη. Ενώ βάζει διαφορετικά προϊόντα, το ένα δεν είναι το άλλο. Μα αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε να τονίσουμε ότι δεν πρέπει τρία διαφορετικά προϊόντα να έχουν και τρεις διαφορετικές αποχρώσεις. Το ένα να είναι όμοιο με το άλλο. Ούτως ώστε. Δηλαδή έχει βάλει τώρα τρία προϊόντα και σχεδόν δεν φαίνεται ότι έχει βάλει τρία προϊόντα. Αυτό είναι το μυστικό του μακιγιάζ. Όλα να είναι αρμονισμένα στον τύπο μας. Έτσι. Πάντα στο μάτι, λόγω έντονης κυκλοφορίας, κάνει γραμμούλες, σπάζει δηλαδή το make-up μας. Σκουπίζω ελαφρώς πριν να βάλω την πούδρα μου και την τοποθετώ. Μη φοβάστε να βάλετε πούδρα. Όταν η πούδρα μας είναι πάρα πολύ λεπτή, λεπτόκοκκι, δεν θα μας κάνει ρητίδες, δεν θα τονίσει τις ρητίδες μας. Το αντίθετο θα μας κάνει αφού είμαστε πιο φρέσκες και να καθίσει το μακιγιάζ μας πάρα πολλές ώρες. Επίσης σημαντικό να μας διατηρηθεί και να μην αρχίσουν να φεύγουν ένα-ένα τα συστατικά πάνω από το πρόσωπό μας, γιατί. Το ίδιο κάνω και στο κάτω μέρος και αυτό συμβαίνει με όλες, έτσι, λόγω έντονης κυκλοφορίας, ώσπου αφήνω το make-up. Μου σπάζει λίγο, το δουλεύω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο προϊόν, το οποίο ονομάζεται τερακότα, το οποίο είναι σκουρόχρωμες πούδρες με χρώμα. Υπάρχουν σε ματ και μπορεί να είναι και πιο περλέ. Οι πιο περλέ, γιατί κάποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σαν ρουζ. Προσέχουμε λίγο έτσι στα γρήγορα να πούμε ότι το ρουζ είναι, πρέπει να είναι, να είναι μπροστά και να φέρνει προς τα πίσω πιο ομαλά. Δηλαδή να μην έχω ένα χρώμα έντονο από εδώ μέχρι εδώ. Δεν φαίνεται φυσικό. Οπότε πιο χοντρό κατά κάποιο τρόπο μπροστά. Δηλαδή μπορεί κάποιο. Να είναι προς τα πίσω, να φταίνει η γραμμή μας. Για να βρούμε τα σημεία, γιατί σίγουρα εξυπακούνται στο κάθε πρόσωπο, είναι διαφορετικό που θα μπει. Ανάλογα και με το σχήμα και με όλα, μπορούμε να χαμογελούμε. Τώρα δείξτε μας ένα χαμογελό. Πατούμε στο πιο ψηλό σημείο που είναι τα μήλα μας και φεύγουμε προς τα πίσω. Μάλιστα. Προσέχω όμως να είναι πολύ απαλές οι κινήσεις μου, έτσι ώστε να μην μου φύγει πολύ ποσότητα και μετά να χρειαστώ να σβήνω και να κάνω διορθώσεις, έτσι. Αν μου φύγει το σβήνω εύκολα. Είναι λίγο δύσκολο. Και είναι και πολύ χρόνο. Δηλαδή, μπορεί τώρα να πάρει λίγο make-up, να το βάλει από πάνω και μετά ξεκινά μια διαδικασία διορθώματος που μα τρώει άλλη τόση ώρα. Οπότε, λίγη ποσότητα και προσθέτω, πάρα πολύ είναι από την αρχή. Ωραία. Τώρα, εγώ δεν έχω αυτόν, το βάζω τόσο να δώσει και χρώμα, αλλά για να ξεκινώ να δίνω στο πρόσωπο μου μια φυσική δομή. Γιατί βάζοντα το make-up τι πούδρε μου είναι σαν φάντασμα. Το πρόσωπο από φυσικού του έχει κάποια κοψίματα. Με αυτόν το προϊόν. Απλά φέρνω πίσω τη φυσική του μορφή. Κάποιες κοπέλες για λόγω χρόνου μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σαν ρουζ. Είναι μια γίνη απόχρωση, πάει σκληρό σε όλες. Και ίσως το καλοκαίρι, επειδή είναι μπρονζέ το χρώμα, είναι καταπληκτικό. Ωραία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στις σκιές μας. Αν θέλω, μπορώ να περάσω μια βάση, αν έχω χρόνο, σε όλο το μάτι για να μου φωτίσει λίγο το μάτι. Ωραία, παίρνω μια ματ βάση. Μπορεί να είναι, αν η κοπέλα μας έχει ανοιχτό χρώμα, χρώματα μπορεί να βάλουμε μια λευκή. Ή μία λίγο πιο μπέζ. Εντάξει, θα μου πει καλύτερα να το κάνουμε σε σχετικά ουδέτερα χρώματα. Ακριβώς. Ούτως ώστε να καλύψουμε όλες τις αποχρώσεις και όλες τις. Ωραία. Το λοιπόν. Μολύβι. Αν θέλω κάτι ουδέτερο, μπορεί να χρησιμοποιήσω έναν dark brown, σκούρο καφέ δηλαδή, που να μην κοκκινίζει και να είναι και τελείως μαύρο. Για να μου ξεφύγει για λίγο, μπορώ εύκολα να το διορθώσω. Ωραία. Ωραία. Άρα, μια safe επιλογή είναι το σκούρο καφέ. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, κάθε κοπέλα εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει και ό,τι της αρέσει. Έτσι, απλά τώρα πάμε πιο ασφαλές τέλος πάντων. Ωραία. Το πιο σημαντικό όμως είναι πρώτα και ιδιαίτερα οι κοπέλες που έχουν αυτό το δίσκοστάνι, είναι πιο ξανθές δηλαδή, οι βλεφαρίδες δεν είναι τόσο σκούρες. Πρέπει το μολύβι μου να το περάσω μέσα στα βλέφαρα.
Ειδικά αυτό είναι πολύ καλό για κοπέλες που δεν μπορούν να βάλουν ούτε μολύβι ούτε eyeliner. Mm-hmm. Δηλαδή το τι έχω κάνει, έχω δώσει ένα σχήμα στο μάτι. Mm-hmm. Ωραία. Μια κοπέλα που μπορεί να το βγάλει και πιο έξω και πιο χοντρό, μπορεί να το κάνει. Ωραία. Κοπέλα που δεν μπορεί, καλύτερα να πάει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Τον ασφαλή. Μπράβο. Θέλεις να μας πεις έναν τρόπο ή ένα μυστικό για να μην κουνάμε τα μάτια μας την ώρα που βάζουμε μολύβι? Υπάρχει μυστικό γι' αυτό? Θεωρείς? Δεν είναι θέμα μυστικού, είναι αντανακλαστικά. Με την πολύ... Με τη χρήση. Οι άλλες μας θέλουμε το απλά να κρύβει το μάτι μας, ώσπου το δουλεύουμε, επειδή είναι πάνω μας, θα μάθουμε και τον τρόπο. Ωραία, το ίδιο θα κάνω και στο κάτω μέρος, πάνω. Επειδή θα γεμίσω ελαφρώς μέσα στα βλέφαρα. Είδες πως παίρνει σχήμα το μάτι αμέσως όμως με το μολύβι, έτσι. Και στο επάνω μέρος και στο κάτω. Και αυτό το μάτι συγκεκριμένο. Ναι, γιατί έχουμε και έναν εντυπωσιακό χρώμα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση προσπαθούμε να το αναδείξουμε. Φυσικά εννοείται ότι το μαύρο χρώμα θα τη πήγαινε ακόμα πιο όμορφο, πρώτα βάλουμε πιο μετά να το δείτε. Για το λόγο ότι έχει ανοιχτό χρώμα μάτι και αμέσως μας βγάζει το χρώμα του ματιού προς τα έξω. Τώρα, αν μια κοπέλα δεν μπορεί να φέρει τη γραμμή μέχρι μέσα, πολύ εύκολα τι μπορεί να κάνει, γιατί είναι κάτι που με ρωτούν πάντα, θα γράψουμε μέχρι έτσι και έναν τρίτο του ματιού. Ωραία, και με έναν πινελάκι. Οτιδήποτε πινέλο που είναι έτσι λίγο νυξερό ή flat στο τέγιωμα, μπορεί απλά να το σβήσει προς τα μέσα. Άρα το βάζουμε μέχρι τα μισά και το απλώνουμε με πινέλο σε περίπτωση που δεν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι μέσα. Πολύ ωραία. Για να μην μας γίνουν και πολύ χοντρές οι γραμμές. Ωραία. Τέλεια. Τώρα, τελειώσουμε και με το μολύβι. Πάνω στο επόμενο βήμα. Τώρα, θα δουλέψω λίγο το μολυβάκι μου που έβαλα εδώ με το πινελάκι, το οποίο μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει και λίγο με το χέρι, έτσι ώστε να δώσω λίγο ένταση στο μάτι. Να απλώσουμε το μολύβι μας τώρα δηλαδή, να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έκταση στο χρώμα επάνω από το μάτι, στο επάνω μέρος του μάτι. Και αυτό επίσης το κάνουμε, για ποιο λόγο, βάζοντας μετά τη σκιά πάνω από το μολύβι, θα αντέξει όλη την ημέρα, χωρίς να μας φύγει, δηλαδή μας φύγει από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα είμαστε τόσο εντυπωσιακές όσο το πρωί. Ωραία, είπαμε, μπορεί και με το χέρι και θα τοποθετήσουμε τώρα την σκιά μας από πάνω. Ωραία. Προσέχουμε, πολύ σημαντικό, τα σκούρα χρώματα να μην πέφτουν στα σημεία που έχουμε φωτίσει. Αν το φοβόμαστε, μπορούμε κάλλιστα να περάσουμε, έχουμε μια ειδική πούδρα, είναι σαν δείχνη προστασίας. Έτσι ώστε οτιδήποτε σκούρο πέσει απάνω, απλά μετά το σκουπίζουμε και μένει ωραίο και καθαρό και μας δίνει και μια ωραία φωτεινότητα στο μάτι. Θα χρησιμοποιήσω τώρα μια σκιά που είναι στο ίδιο απόχρωση του μολυβιού μου, ένα έτσι καφέ του πουρου χρώμα που είναι ουδέτερο και πάει σχεδόν σε όλες. Και πάλι αυτό να πούμε ότι είναι αναλόγως με το γούστο της κοπέλας, έτσι δεν σημαίνει μόνο αυτά, δηλαδή μια κοπέλα μπορεί να κάνει κάτι ελαφρύ στο μάτι και να βάλει ένα έντονο βραδιόν αν της αρέσει, έστω και αν είναι μέρα. Είναι κατά ανάγκη το τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει κάτι μπορούμε να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς βάζουμε τη σκιά. Πάντα τοποθετώ το σκούρο χρώμα κοντά στα βλέφαρα και σιγά σιγά ανοίγω λίγο τη γωνιά μου προς τα πάνω. Ακόμα και με το χέρι μπορώ να το κάνω. Προσέχω το σκούρο να είναι κάτω και πηγαίνοντας πάνω και έξω να σβήνει. Ωραία. Να μην είναι η ίδια απόχρωση, δηλαδή και η ίδια ποσότητα σε όλο το μάτι. Κοιτά, μετά το μάτι μας φαίνεται τελείως flat, επίπεδο. Ενώ έτσι φαίνεται ότι υπάρχει ένα βάθος, μία ένταση. Άρα την ποσότητα την ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω. Το σβήνουμε σιγά σιγά. Θα φύγει προς τα έξω. Θα περάσω μία σκιά έτσι μπέσπρος μελί χρώμα, να το πούμε, το οποίο είναι και λίγο σατέν, έτσι να δώσει και μία πολύ ελαφρή αγκιαλάδα στο μάτι για να μου το φωτίσει. Μπορώ όμως και να περάσω και μία τελείως μάτι σκιά που να ταιριάζει με το χρώμα μου που έχω βάλει προς τα έξω. Οπότε, δεδομένου ότι μας είπες την πολλή ποσότητα που βάζουμε στο κάτω μέρος, τώρα βλέπουμε ότι την σαν σατέν σκιά τη βάζουμε επάνω και από τη μέση πλευρά. Ναι, φωτίζω την εσωτερική γωνιά του ματιού δηλαδή. Ναι. Και εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσω οτιδήποτε χρώμα ταιριάζει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ελαφρό ροζέ, μπορεί να είναι χρυσό.
ασχολούμαι. Η γυάλιση και πήρε σχήμα και από όλα. Μπράβο, δηλαδή το φωτίζει χωρίς να είναι όμως είναι κάτι υπερβολικό. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Τώρα, απλά για να το προσαρμόσουμε και λίγο μάλλον στην Κωνσταντία, θα περάσω λίγο μάλλον μόλι. Μπορεί δηλαδή κάποιος να βρέσει και eyeliner, έτσι, νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια γραμμή σωστή και όπως πρέπει. Απλώς αυτό που αξίζει να τονίσουμε, όση ώρα βλέπουμε να περνάς eyeliner στην Κωνσταντία, μολύβι, είναι ότι καλύτερα, εάν δεν είναι απόλυτα σίγουρες για κάτι, ιδίως σε τέτοια θέματα μολύβι ή κάτι eyeliner πιο εξειδικευμένα, ας πούμε, να μην το κάνουν. Μπράβο. Γιατί μετά, αν πάει λάθος, εκτός ότι δεν φαίνεται αισθητικά ωραίο, θέλει πάρα πολύ χρόνο να διορθωθεί. Αν όμως, αν εγώ τώρα έκανα λίγο πιο χοντρή τη γραμμή μου στο τέλος, είναι μολύβι, μπορώ εύκολα. Δηλαδή, ή να χοντρίνω τη γραμμή μου, ή με το πινελάκι μου απλά να το σβήσω λίγο μέσα στη σκιά και να μου φαίνεται ότι απλά είναι ένταση. Ναι. Εντάξει, να πω ότι φαίνεται πιο σκούρο κάτω στο βλέφαρο. Και αυτό που μας είπες προηγουμένως, καλύτερα πιο λίγο και να προσθέτω, παρά να βγει πάρα πολύ και μετά να μην ξέρω πώς να το μαζέψω. Απλά λέμε ότι από εδώ και πέρα, ανάλογα με τον χρόνο, γιατί μπορεί να κάνει μια κουπέλα στην πορεία, μπορεί να βάλει και τα eyeliner της. Μπορεί να χρησιμοποιήσω και 2-3 χρώματα, αναλόγως με το τι θέλει να κάνει και πόση ώρα θέλει να το κάνει. Οπότε έχουμε τελειώσει με τα μάτια. Σχεδόν. Σχεδόν τελειώνω. Απλά γιατί κάποιες κοπέλες μου λένε ότι κάποιες φορές που βάζουμε μολύβι στο κάτω μέρος του ματιού τρέχει. Μάλιστα. Και ότι μπορούμε, είναι πολύ σημαντικό, ότι μπορούμε να κάνουμε είναι πάνω στο μολύβι που έχουμε βάλει να σταθεροποιήσουμε λίγο τη σκιά. Με σκιά, συγγνώμη. Έτσι ώστε να μην μας τρέξει καθόλου το μολύβι. Οπότε η σκιά βοηθάει το μολύβι να σταθεροποιείται και να μην τρέχει. Χρησιμοποιώ το χρώμα που έχω, χρησιμοποιήσει ήδη στη σκιά μου, έτσι. Μπορεί φυσικά να είναι και ένα παράλληλο άλλο χρώμα το οποίο ταιριάζει έτσι, με τα χρώματά μου, δεν είναι κατά ανάγκη το ίδιο. Ωραία. Πολύ ωραία. Φεύγω τώρα. Άρα, ό,τι έχει πέσει πάνω σε εκείνο το σημείο από τις κούρες αποχρώσεις των προϊόντων μας, τώρα το καθαρίζεις. Το απομακρύνεις, το χάνεις. Πέφτει.